Zombie Apocalypse. Πούστε παιδες, επιστρέφουμε με online racing στη Formula 1, έναν φιλικό αγώνα από την Automoto News που έχουν και κανάλι στο YouTube και αν δεν έχετε κάνει subscribe μπορείτε να πάτε τώρα να κάνετε ένα subscribe για όλα τα νέα στη Formula 1. Θα κάνουμε σήμερα έναν αγώνα 100% όπως και την προηγούμενη φορά στην Αγγλία. Σήμερα θα είναι στην Ιταλία όπου οι καιρικές συνθήκες θα είναι προκαθορισμένες να έχουμε καλό καιρό, δεν θα έχουμε εκπλήξεις με βροχή. Και ευελπιστώ ότι θα τα πάω καλύτερα από ό,τι τα πήγα στην Αγγλία. Στην πρώτη μου προσπάθεια στις κατακτήρες δοκιμές, φτάνω τώρα προς το τέλος. Σήμερα θα είμαι με την Red Bull, γιατί δεν μπορούσα να επιλέξω κάποια άλλη ομάδα. Όλοι είχαν συνεννοηθεί για το ποια ομάδα θα πάρει ο κάθε οδηγός. Και έτσι εγώ βρέθηκα να είμαι με τη Red Bull. Μ' αρέσει πάρα πολύ κιόλας η Red Bull, αλλά προτιμούσα την Renault. Φτάνουμε όμως στο τέλος στην μεγάλη ευθεία. Περάσαμε την γραμμή τερματισμού και για την ώρα κάνω το ταχύτερο χρόνο, μιας και είμαι ο πρώτος οδηγός που είχε περάσει τη γραμμή. Αλλά βλέπετε ότι στη δεύτερη προσπάθεια πλέον έχω πέσει στην τέταρτη θέση και σίγουρα δεν θέλω να ξεκινήσω από τόσο πίσω. Βλέπετε ότι στο πρώτο και στο δεύτερο sector κάναμε το ταχύτερο πέρασμα από όλους. Να δούμε αν και στο τελευταίο καταφέρνουμε να κάνουμε αυτό και να κλέψουμε την pole position, όμως δεν το καταφέρνουμε. Στο τελευταίο κομμάτι είμαστε σχεδόν 6 δέκατα πιο αργός από τον Coco Racing που βρίσκεται στην πρώτη θέση. Και τώρα μπαίνουμε για μια τελευταία προσπάθεια, μια τρίτη προσπάθεια, να δούμε αν θα μπορέσω να βελτιώσω το χρόνο μου. Επίσης το teammate μου που βρέθηκε με την Red Bull θα κάνει μια προσπάθεια στις κατακτήρες δοκιμές και δεν θα τρέξει σε αυτόν τον αγώνα. Βέβαια θα υπάρχουν εκπλήξεις στη συνέχεια του αγώνα, αλλά αυτό θα το αναφέρουμε αργότερα. Τώρα στο πρώτο κομμάτι της πίστας βλέπετε ότι βελτιώνω το χρόνο μου κατά 1 δέκατο. Να δούμε αν θα είναι αρκετό για να κάνω το ταχύτερο πρώτο κομμάτι. Βλέπετε ότι ναι, είναι ταχύτερο πρώτο κομμάτι της πίστας και ευελπιστώ ότι θα μπορέσω να βελτιώσω και άλλο ώστε να καταφέρω να κλέψω την pole position. Βέβαια 6 δέκατα είναι πάρα πολύ και σημαίνει ότι στα δύο τελευταία sector της πίστας πρέπει να βρω πάρα πολύ χρόνο. Για την ώρα είμαι 2 δέκατα πιο γρήγορος από το ταχύτερό μου χρόνο και βλέπουμε ότι ο Coco Racing μόλις εγκατέλειψε και δεν θα κάνει άλλη προσπάθεια στις κατακτήρες δοκιμές. Εγώ παραμένω 2 δέκατα ταχύτερος και κάνω πάλι ταχύτερο δεύτερο πέρασμα στην πίστα. Άρα εδώ σε αυτό το κομμάτι της πίστας είναι που όλα θα κριθούν. Για την ώρα είμαι σχεδόν 3 δέκατα πιο γρήγορος. Χρειάζομαι να βρω άλλα 3 δέκατα στην τελευταία στροφή που είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα το προσπαθήσω. Είμαστε τώρα στην τελευταία στροφή. Προσπαθώ να έχω καλή έξοδο από την στροφή. 3 δέκατα βελτιώνω το χρόνο μου, σχεδόν 4 δέκατα, αλλά δεν θα είναι αρκετό για να πάρω την pole position. Περνάω τη γραμμή και μένω στη δεύτερη θέση. Όμως βλέπετε ότι μόλις τελείωσαν οι κατακτήρες δοκιμές, εν τέλει ο AC4 The Win πήρε την pole position. Δεύτερος ο Coco Racing. Τρίτος ο teammate μου ο Jay Sack και εγώ στην τέταρτη θέση. Δεν ήταν αρκετό η βελτίωση χρόνου μου και εν τέλει ήμουν 4 δέκατα πιο αργός από τον οδηγό της McLaren που πήρε την pole position. Θα ξεκινήσω δυστυχώς από την τέταρτη θέση. Ευελπιστούσα ότι θα μπορέσω να πάρω σήμερα την pole αφού δεν κατάφερα να την πάρω στην Αγγλία. Αλλά και πάλι είναι μακρύς ο αγώνας και πολλά μπορούν να συμβούν. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί και πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας σε αυτή την μεγάλη διάρκεια που έχει. Όσον αφορά τη στρατηγική, παρόλο που το παιχνίδι μας προτείνει στρατηγική διών pit stop, εγώ θα επιλέξω τη στρατηγική ενός pit stop, θα ξεκινήσω με soft και θα τελειώσω τον αγώνα μου με μεσαία ελαστικά. Σίγουρα υπάρχει πιθανότητα να μπει κάποιο safety car, αλλά αυτό θα το κρίνουμε την ώρα του safety car, αν θα αλλάξουμε τη στρατηγική μας ή αν θα συνεχίσουμε με αυτή την στρατηγική. Εγώ εν τέλει θα ξεκινήσω από την τρίτη θέση, λόγω ότι ο teammate μου δεν θα συμμετάσχει στον αγώνα. Θα βάλουμε λίγο παραπάνω καύσιμα και πάμε σιγά σιγά στην εγκίνηση για το φιλικό αγώνα της Ιταλίας. Και είμαστε στην εγκίνηση με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Περιμένουμε να σβήσουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκινήσαμε καλύτερα από την Renault και τη McLaren που βρίσκεται μπροστά μας. Βλέπετε, είμαστε ήδη ρόδα με την Renault και τώρα προσπαθώ από τα αριστερά να προσπεράσω την McLaren. Με έσπρωξε λίγο πάνω στα φόρτα. Τώρα την πρώτη στροφή θα έχω την εξωτερική γραμμή. Θα προσπαθήσω από την εξωτερική να το προσπεράσω. Εδώ στη δεύτερη στροφή άνοιξε τελευταία στιγμή την γραμμή του. Είδε τελευταία στιγμή μάλλον ότι είμαι από την εσωτερική πλευρά, δεν μ' άφησε να τον προσπεράσω, κράτησε την θέση του. Είναι ακόμα στην πρώτη θέση ο οδηγός της McLaren, όμως είμαι κολλημένος πίσω του, παίρνω το slipstream. Τώρα από τα αριστερά θα προσπαθήσω να κάνω την κίνησή μου στην επόμενη στροφή, θα έχω την εσωτερική γραμμή. Φρενάρω εδώ πιο αργά από αυτόν, το αφήνω το χώρο, εν τέλει ακουμπήσαμε και βγήκε αυτός εκτός και
Εν τέλει αυτός κρατάει την πρώτη θέση, δεν υποχωρεί καν, ενώ έκοψε το δρόμο, δεν μου παραχωρεί την πρώτη θέση και τώρα θα πρέπει να τον κυνηγήσω, να δούμε αν θα μπορέσω να κρατήσω ένα ρυθμό μαζί του. Χρησιμοποίησα πάρα πολύ RS εκεί στο πρώτο κομμάτι για να είμαι κοντά του και να τον προσπεράσω, να ξεμπερδέψω γρήγορα μαζί του, την ώρα που ο Coco Racing που ήταν στη δεύτερη θέση στην εγκίνηση έχει πάρα πολύ lag και νομίζω δεν το γνωρίζει κιόλας ότι έχει lag. Εδώ τώρα μπήκαμε στα εσάκια, κάνω λίγο λάθος, αλλά έκανε και ο EC4 το win. Πολύ λάθος εδώ και στην έξοδο, βλέπετε, είχα καλύτερη έξοδο από αυτόν και τώρα μπαίνω μέσα στο slipstream, παίρνω και το χρησιμοποιώ και το ERS για να τον φτάσω πάρα πολύ γρήγορα, όμως στην επόμενη στροφή δεν θα είμαι αρκετά κοντά να επιχειρήσω κάτι. Θα μπούμε στην τελευταία στροφή της πίστας πίσω από τον οδηγό της McLaren. Ευελπιστώ ότι θα έχω καλύτερη έξοδο από αυτόν, θα είμαι κοντά να έχω το slipstream από αυτόν. Θα χρησιμοποιήσω και πάρα πολύ ERS εδώ στην μεγάλη ευθεία ώστε να μπορέσω να τον προσπεράσω. Είμαι κολλημένος πίσω, το αρχίζω και τον πλησιάζω. Αυτό συγκλίνει προς τα δεξιά. Εγώ από τα αριστερά θα πρέπει να κάνω την κίνηση. Θα έχω την εξωτερική γραμμή στην επόμενη στροφή, στην πρώτη στροφή. Φρέναρω λίγο πιο αργά από αυτόν, το αφήνω το χώρο από την εσωτερική πλευρά, αλλά εδώ στη δεύτερη στροφή δεν αφήνει καθόλου χώρο ο οδηγός της McLaren. Με αναγκάζει λίγο να πατήσω έξω, χάνω και λίγο έδαφος έτσι και βλέπετε ακόμα κρατάει την πρώτη θέση. Πολύ επικίνδυνη κίνηση εκεί που δεν με άφησε να κρατηθώ μέσα στην πίστα την ώρα που βλέπετε. Τώρα δέχομαι επίθεση από τον Coco Racing, αλλά υποχωρεί εν τέλει. Στην δεύτερη στροφή έλεγα ότι δεν μου άφησε αρκετό χώρο, παρόλο που ήμουν εκεί, ήξερα ότι είμαι εκεί, έκλεισε την γραμμή και ήλπιζε ότι εγώ θα υποχωρήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσω όταν πλέον έχω τοποθετήσει το μονοθέσιό μου σε κάποιο σημείο της πίστας. Αν κάποιος θέλει να κλείσει και να έχουμε επαφή, εγώ πολύ ευχαρίστως να έχουμε επαφή και να βγούμε και οι δύο εκτός. Τώρα εδώ στην δεύτερη ευθεία της πίστας όπου θα έχουμε DRS από τον τρίτο γύρο, βλέπετε ότι πλησιάζω τον οδηγό της McLaren, όμως δεν θα επιχειρήσω κάτι εδώ στα εσάκια, θα κάνω λίγο υπομονή, θα περιμένω μάλλον να φτάσουμε μέχρι το τρίτο γύρο, εκτός άμα κάνει λάθος εδώ, να δω αν θα μπορέσω να το προσπεράσω με το DRS εδώ. Έκανε λάθος στην έξοδο από τα εσάκια και βλέπετε ότι τον πλησιάζω πάρα πολύ γρήγορα με το ERS και τώρα είμαι κολλημένος πίσω, το αλλάζω γραμμή από τα δεξιά, στην επόμενη στροφή θα έχω την εσωτερική γραμμή, φρενάρω εδώ πιο αργά, κουμπίσαμε λίγο εδώ, μπλόκαρε αυτό στον δεξί μπροστινό τροχό και βλέπετε τώρα είμαστε μπροστά, πήραμε την πρώτη θέση, όμως έχει καλύτερη έξοδο από την τελευταία στροφή και τώρα προσπαθεί από τα δεξιά να περάσει μπροστά. Θα πρέπει να κολλήσω πίσω του να πάρω τα κοινά, να δω αν θα μπορέσω να τον ξαναπλησιάσω και στην πρώτη στροφή να επιχειρήσω κάτι. Όμως δεν νομίζω να το ρισκάρω εδώ να κάνω ένα dive bomb, γιατί είδα ότι εν τέλει κλείνει πάρα πολύ νωρίς την γραμμή και δεν αφήνει καθόλου χώρο. Τώρα ξανά στη δεύτερη θέση, κολλημένος πίσω του εδώ πάλι, θα πρέπει να είμαι προσεκτικός, να δω αν θα μπορέσω να τον προσπεράσω, όμως θα κάνω υπομονή. Αποφάσισα τώρα ότι θα κάνω υπομονή και θα περιμένω μέχρι το σημείο με το DRS όπου θα έχω και καλύτερη τελική ταχύτητα. Την ώρα που ο Coco Racing έχει πάρει την πρώτη του ποινή 3 δευτερολέπτων και εγώ παίρνω την πρώτη μου προειδοποίηση. Επίσης να πω ότι δεν έχω κάνει πάρα πολύ εξάσκηση σε αυτή την πίστα, έχω κάνει έναν αγώνα μόνο ολόκληρο σαν εξάσκηση, κάτι άλλο δεν έχω κάνει, ίσως θα κάνω και μερικά λαθάκια, συνήθως ξέρετε ότι κάνω πάρα πολύ εξάσκηση πριν τρέξω σε έναν αγώνα, αλλά τώρα εδώ με το DRS βλέπετε ότι αρχίζω και πλησιάζω τον οδηγό της McLaren που βρίσκεται μπροστά μου, όμως δεν θα είμαι αρκετά κοντά μέχρι τα εσάκια να επιχειρήσω κάτι και έτσι θα πρέπει να κάνω υπομονή μέχρι τη μεγάλη ευθεία της εγκίνησης όπου εκεί θα πρέπει να επιχειρήσω κάτι, όμως εδώ έκανα λάθος στα εσάκια, έχασα λίγο έδαφος από τον οδηγό της McLaren που είναι μπροστά μου, δέχτηκα και λίγο επίθεση από τον Coco Racing με τη Renault που βρίσκεται πίσω μου, εδώ τον πλησιάζω, χρησιμοποίησα και λίγο ERS για να τον πλησιάσω, θέλω να έχω το DRS στη μεγάλη ευθεία να μπορέσω να τον προσπεράσω. Και τώρα κολλάω πίσω του εδώ στην μεγάλη ευθεία που ξεκινήσαμε, περνάμε τη γραμμή τερματισμού, τώρα θα έχω και το DRS, χρησιμοποιώ πάρα πολύ DRS, με το DRS αρχίζω και τον πλησιάζω πάρα πολύ γρήγορα, όμως βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ μακριά και φτάνουμε ήδη στην επόμενη στροφή, στην πρώτη στροφή και δεν είμαι αρκετά κοντά να μπορέσω να επιχειρήσω κάτι στην πρώτη στροφή. Αν δεν μπορέσω να τον προσπεράσω στους επόμενους 2-3 γύρους θα πρέπει να υποχωρήσω, γιατί βλέπετε ότι έχω ξεμείνει ήδη από ERS και τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ ζόρικα. Τώρα εδώ είμαι κολλημένος πίσω του, παίρνω το slipstream, όμως δεν ξέρω αν θα επιχειρήσω κάτι στην επόμενη στροφή, γιατί βλέπετε ότι δεν είμαι αρκετά κοντά και δεν υπάρχει νόημα να πάρω ένα τόσο μεγάλο ρίσκο. Εδώ κάνω λίγο λάθος στην έξοδο από τη στροφή και ο Coco Racing τώρα με την ενώ με έχει περάσει πάρα πολύ άνετα, εννοείται ότι δεν θα επιχειρούσα να κάνω άμυνα την ώρα που έκανα λάθος και βγήκα λίγο εκτός. Τον άφησα, θα μπορούσα να στρίψω το τιμόνι προς τα δεξιά, αλλά δεν κάνουμε κάτι τέτοιο γιατί είναι πολύ αντιαθλητικό, ειδικά όπως είδατε πριν με την κίνηση που έκανε ο οδηγός της McLaren. Τώρα έχασα τη δεύτερη θέση, θα πρέπει να την ξαναπάρω και θα είναι σίγουρα πιο δύσκολο γιατί ο οδηγός της Renault που βρίσκεται μπροστά μας έχει lag, με μπερδεύει κιόλας αυτό και τώρα πήρα την δεύτερη μου προειδοποίηση. Έχει lag, νομίζω δεν το γνωρίζει
και νομίζει ότι όλα πηγαίνουν καλά για αυτόν. Θα είναι δύσκολο να το προσπεράσω, γιατί άμα λαγκάρει την ώρα που προσπερνάω το μονοθέσιο και χτυπήσουμε, θα βγούμε και οι δύο εκτός. Αυτός τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα κάνει επίθεση στον AC4, το Win, ο οδηγός της McLaren, που είναι πάρα πολύ κοντά. Θα έχω και εγώ το DRS εννοείται από αυτούς τους δύο και ευελπιστώ ότι θα μπορέσω να τους προσπεράσω. Ο Coco Racing τώρα είναι κολλημένος πίσω από τον οδηγό της McLaren. Θα προσπαθήσει να κάνει κάτι στην πρώτη στροφή από την εσωτερική πλευρά. Δεν κάλυψε την εσωτερική ο οδηγός της McLaren. Το αφήνει το χώρο, περνάει εκεί. Μπλοκάρισμα από τον οδηγό της Renault. Αλλάζει, κάνει το switchback ο οδηγός της McLaren, όμως δεν καταφέρνει να ξαναπεράσει μπροστά και τώρα είναι αυτός στη δεύτερη θέση. Εγώ περιμένω εδώ να κάνουν μάχη αυτοί οι δύο, μπας και καταφέρνουν να εκμεταλλευτώ την καθυστέρηση που θα κάνουν ο ένας τον άλλον, να τους προσπεράσω και τους δύο. Δεν με παίρνει τώρα να χρησιμοποιήσω πάρα πολύ RS, γι' αυτό και θα απολαύσω λίγο την μάχη που κάνουν αυτοί οι δύο. Βλέπετε εδώ, ο οδηγός της McLaren πήγε να ρίξει μια ματιά, καθυστέρησαν ο ένας τον άλλον και τώρα εδώ έχω την ευκαιρία να ρίξω μια ματιά. Έδειξα ότι είμαι εκεί από τα δεξιά, ήθελα να ξέρει ότι είμαι εδώ. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω την επίθεση από εκεί, αλλά ήθελα να δείξω στον οδηγό που βρίσκεται μπροστά μου ότι ήμουν εκεί και ξέρεις κάτι, σύντομα θα κάνω την επίθεση. Τώρα εδώ στην δεύτερη ευθεία έχω το DRS από αυτούς τους δύο, την ώρα που βλέπετε ότι ο οδηγός της McLaren προσπαθεί να προσπεράσει τον Coco Racing που έχει υποχωρήσει εδώ μπαίνοντας στα εσάκια και αναγκάστηκα και εγώ να φρενάρω πιο δυνατά, πάτσα λίγο εκτός και πήρα την τρίτη μου προειδοποίηση και την πρώτη μου ποινή, την ώρα που βλέπετε ότι λάγκαρε τόσο πολύ ο Coco Racing και ξαναβρέθηκε στην πρώτη θέση. Εν τω μεταξύ δεν έχει γίνει αυτή η προσπέραση που μόλις είδαμε, ήταν ένα lag. Εμένα μου έδειχνε κάτι άλλο στην οθόνη μου, αναγκάστηκα να υποχωρήσω εκεί παραπάνω, πάτησα και εκτός και πήρα μια ποινή, όχι προειδοποίηση, που ήταν αδίκως λόγω ότι λάγκαρε ο οδηγός της Renault. Και τώρα δέχομαι επίθεση από τον Alex με την Alfa Romeo που μας έχει πλησιάσει, την ώρα που αυτοί οι δύο οδηγοί που βρίσκονται μπροστά μου καθυστερούν ο ένας τον άλλον και έτσι καθυστερούν και εμένα και δίνουν την ευκαιρία στον Alex να μας πλησιάσει και να αρχίζει να μπαίνει και αυτός μέσα στη μάχη. Τώρα εγώ πρέπει να βρω μια ευκαιρία να τους προσπεράσω αυτούς τους δύο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Βέβαια, όπως είδατε, με τον οδηγό της Renault είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω του lag που έχει. Σίγουρα αυτός δεν τον γνωρίζει και οδηγάει σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα. Έχει και πολλά μπλοκαρίσματα στα δυνατά φρεναρίσματα της πίστας και αυτό σίγουρα θα του φέρει φθορά στα ελαστικά και θα με ευνοήσει εμένα τώρα που και οι δύο δίνουν μάχη να κρατήσω παραπάνω σε καλύτερη κατάσταση τα δικά μου ελαστικά και να επιχειρήσω κάτι πιο μετά αν δεν μπορέσω τώρα να τους προσπεράσω. Για την ώρα είμαστε στην πίσω ευθεία της πίστας με το DRS. Βλέπετε ότι ο οδηγός της McLaren, ο AC4, κόβει εδώ λίγο δρόμο στην επίθεση που πήγε να κάνει από τα αριστερά και εν τέλει κρατάει τη δεύτερη θέση. Κράτησε ο Coco Racing την πρώτη θέση και ο AC4 The Win, ο οδηγός της McLaren, πήρε τώρα και αυτός μια ποινή 3 δευτερόλεπτα. Τώρα οι πρώτοι τρεις οδηγοί βλέπετε ότι έχουμε ποινή 3 δευτερόλεπτα την ώρα που εδώ ο Coco Racing κάνει λάθος και ο οδηγός της McLaren πήγε να ρίξει μια ματιά από την εσωτερική πλευρά, όμως δεν μπόρεσε να κάνει κάτι και μου δίνει εμένα την ευκαιρία να είμαι κολλημένος πίσω του και τώρα από τα αριστερά με καλύτερη τελική ταχύτητα θα προσπαθήσω να τον προσπεράσω και τον προσπερνάω. Έχω και το DRS. Τώρα θα εκμεταλλευτώ την τελική ταχύτητα να πλησιάσω και τον οδηγό της Renault που συγκλίνει προς τα δεξιά. Εγώ από τα αριστερά στην πρώτη στροφή θα πρέπει να κάνω την επίθεση. Φρενάρουμε εκεί οι δύο ταυτόχρονα. Έχω την εσωτερική γραμμή στην επόμενη στροφή. Ξανά είχα την εσωτερική γραμμή. Δεν μου άφησε το χώρο. Πάτησα λίγο εκτός εκεί και τώρα θα πρέπει να το παραχωρήσω ξανά τη θέση. Έχει όμως καλύτερη έξοδο και έτσι δεν χρειάζεται να κόψω ταχύτητα και ακουμπήσαμε με τον οδηγό της McLaren. Πέπεσα πάνω στον Coco Racing, τον έβγαλα εκτός. Εγώ έσπασα την δική μου αεροτομή. Απίστευτο αυτό που έχει γίνει. Εκεί ήμασταν τρία μονοθέσια δίπλα-δίπλα. Ο AC4 The Win βρήκε την ευκαιρία να, από την εσωτερική πλευρά, από τα αριστερά, να μπει ανάμεσα. Βασικά να με βάλει εμένα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Δεν κράτησε την ισορροπία του μονοθεσιού και με έβγαλε εκτός. Πολύ κακό αυτό που δεν κράτησε την ισορροπία του μονοθεσιού. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, τώρα είναι για μένα η τρίτη φορά που γίνεται μία επίθεση από τον ίδιο οδηγό σε εμένα, ακούμπησε πάνω μου και έτσι στη συνέχεια εγώ ακούμπησα πάνω στον οδηγό της Renault και ο ίδιος δεν το ξέρει καν ότι εγώ είχα την επαφή με τον οδηγό της McLaren και νομίζει ότι εγώ φταίω. Δεν έκανα απολύτως τίποτα εκεί, είχα πάρα πολύ σταθερό το μονοθέσιο και πολύ απλά έπεσε πάνω μου ο οδηγός της McLaren και με έβγαλε εκτός. Τώρα δεν έχω αεροτομή, θα πρέπει να μπω για αλλαγή ελαστικών, να αλλάξω και την αεροτομή μου και μάλλον θα βάλω σκληρά ελαστικά για να πάω μέχρι το τέλος. Εδώ με τον The Magical Taco παραλίγο να έχουμε επαφή. Αυτός μάλλον δεν γνωρίζει ότι έχω πρόβλημα με την αεροτομή μου. Τώρα όμως μπαίνω για αλλαγή ελαστικών. Σίγουρα και ο Coco Racing είναι κάπως εκνευρισμένος. Θα μπει και αυτός η αλλαγή ελαστικών αν δεν έχει εγκαταλείψει, που δεν νομίζω να έχει εγκαταλείψει. Κατάφερα να επιζήσει εκείνο το τρακάρισμα. Αυτός ήταν που καταστράφηκε πιο πολύ ο αγώνας σε σχέση με το δικό μου. Εγώ τώρα θα πρέπει με τα σκληρά ελαστικά να πάω μέχρι το τέλος και να κερδίσω το χρόνο που έχω χάσει.
Ελπίζω ότι ο οδηγός της McLaren θα έχει και αυτός μια ατυχία ώστε να μπορέσω να τον πλησιάσω και να τον απειλήσω στη συνέχεια του αγώνα. Βέβαια, ακόμα έχουμε πάρα πολλούς γρήγορους μπροστά μας και πολλά μπορούν να συμβούν. Βγαίνουμε από το pit lane και τώρα να δούμε πόσο γρήγορα θα πλησιάσουμε τους οδηγούς που βρίσκονται μπροστά μας. Αλλά εν τέλει δεν χρειάστηκε να τους πλησιάσω, γιατί βλέπετε ότι είχαμε safety car και στο τέλος του 12ου γύρου το safety car τώρα θα μπει στο pit lane. Είμαι στην 7η θέση, πάρα πολλοί οδηγοί μπήκαν, η αλλαγή ελαστικών έχουν βάλει μεσαία ελαστικά. Εγώ είμαι πίσω από τον Χρήστο Καράς, ο οποίος είναι με την Mercedes, έχει και αυτός ποινή. Τώρα θα πρέπει να δω στην εκκίνηση αν θα μπορέσω να τον προσπεράσω στην μεγάλη ευθεία και σιγά σιγά να μπαίνω μέσα στις μάχες. Ο πρωτοπόρος ακόμα δεν έχει ξεκινήσει και βλέπετε ότι κόβει πάρα πολύ ταχύτητα και μας αναγκάζει και εμάς να φρενάρουμε πάρα πολύ, και αυτό είναι επικίνδυνο υπό συνθήκες safety car και εκκίνηση από το safety car. Όμως εγώ είμαι κολλημένος πίσω από τον Χρήστο Καρά και τώρα θα προσπαθήσω από τα αριστερά να δω αν θα έχω την τελική ταχύτητα να τον προσπεράσω. Είμαστε ρόδα με ρόδα. Έχω ελάχιστα πιο καλή τελική ταχύτητα, αλλά εδώ φρενάρω πιο αργά από αυτόν. Έχω όμως ακόμα την εξωτερική γραμμή, αλλά στην επόμενη στροφή έχω την εσωτερική, κλείνει τη γραμμή. Πάλι συμβαίνει το ίδιο πράγμα, δεν αφήνουν καθόλου χώρο, ενώ ξέρουν ότι είμαι από την εσωτερική πλευρά. Μου έκλεισε την γραμμή και τώρα έχει απομακρυνθεί και δέχομαι κιόλας επίθεση από τον Magical Taco που είναι με τη Williams από τα αριστερά. Αυτός θα προσπαθήσει να κάνει την κίνηση, έχει την εσωτερική στην επόμενη στροφή. Φρενάρω πιο νωρίς από αυτόν. Αυτός αργεί στα φρένα και πέφτει πάνω στον οδηγό της Mercedes. Σπάει την αεροτομή του ο οδηγός της Williams και βλέπετε τι λάθος έχει κάνει εκεί. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι κάνουν τέτοια λάθη σε τόσο μικρές αποστάσεις και σε τέτοια σημεία για φρεναρίσματος. Δεν γίνεται να αργήσεις τόσο πολύ να φρεναρίσεις. Τώρα ο Demagical Taco σίγουρα θα καθυστερήσει πάρα πολύ. Εγώ τώρα όμως πρέπει να βρω ένα σημείο να τον προσπεράσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Βλέπετε ότι αυτός προσπαθεί να προσπεράσει τον οδηγό της Mercedes με σπασμένη αεροτομή. Βγαίνει εκτός ο οδηγός, ο Χρήστος Καρά, τον αφήνει εκεί. Υποχωρεί. Βλέπετε ότι ο Magical Taco βγαίνει εκτός και τώρα εκμεταλλεύουμε την κατάσταση που είχε καλύτερη έξοδο από τα εσάκια και από τα δεξιά. Προσπαθώ να προσπεράσω τον οδηγό της Mercedes πάρα πολύ άνετα. Θα τον προσπεράσω. Θα έχω και την εσωτερική στην επόμενη στροφή και έτσι θα μπορέσω να τον προσπεράσω. Όμως αυτός προσπαθεί, επιμένει, όμως δεν μπορεί να κάνει κάτι. Την ώρα που έχουμε ξανά safety car. Έχουμε ξανά safety car και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για εμένα, γιατί έχω τα σκληρά ελαστικά που τα έχω βάλει αρκετά νωρίς και έτσι δεν θα έχω μεγάλη φθορά για να πάω μέχρι το τέλος του αγώνα. Τώρα δεν ξέρω για τους οδηγούς που έχουν βάλει μεσαία ελαστικά, σίγουρα και αυτούς θα τους συμφέρει, αν και το βάλανε λίγο νωρίς νομίζω για τα γούστα μου. Ίσως πηγαίνουν για στρατηγική διόν pit stop, δεν νομίζω να πάνε μέχρι το τέλος με αυτά τα ελαστικά, αν και γίνεται, αλλά θα είναι λίγο οριακό. Τώρα θα πρέπει να κρατήσουμε ρυθμό, να πέσει ο ρυθμός και να ξαναμαζευτούμε όλοι πίσω από το safety car και να δούμε τι θα γίνει στην επόμενη κίνηση. Την ώρα που εδώ υπάρχει κάποιος που βγήκε εκτός και εγώ πέφτω πάνω στην Ferrari που καθυστερούσε πάρα πολύ. Δεν ήξερα πού να πάω εκεί. Νόμιζα η Ferrari θα επιταχύνει και αυτό δεν συνέχισα να είμαι στα αριστερά της πίστας, γιατί κάποιος εκεί βγήκε εκτός εντελώς και κατέστρεψε και τον αγώνα μου αλλά και τον αγώνα του. Απίστευτο αυτό που έχει γίνει την ώρα που μπήκα για αλλαγή αεροτομής και τώρα τελειώνει το safety car και είμαστε ξανά πίσω από τον Θάνος. Έχει καταστραφεί ο αγώνας μου. Βλέπετε ότι τώρα έχω βάλει μεσαία ελαστικά αναγκαστικά και τώρα στην εκκίνηση προσπαθώ να βρω μια ευκαιρία να ξαναξεκινήσω και έχουμε εκκίνηση και αμέσως πετάχτηκα από τα αριστερά στη Williams εδώ. Βλέπετε ότι προσπαθώ να τον προσπεράσω την ώρα που ο Θάνος τον εκμεταλλεύτηκε και τον προσπέρασε. Αλλάζω ξανά γραμμή για να έχω την εσωτερική στην επόμενη στροφή. Φρέναρω πιο αργά από την Williams εδώ. Χώνω από την εσωτερική πλευρά εδώ. Καθυστερεί πάρα πολύ ο Θάνος. Φρενάρει πάρα πολύ απότομα. Πέφτω πάνω του δύο φορές και σπάω την αεροτομή μου. Απίστευτο αυτό που έχει γίνει την ώρα που και η Williams προσπάθησε εκεί με τον Magical Taco να με ξαναπροσπεράσει. Εγώ τώρα όμως έχω κατεστραμμένη αεροτομή. Σίγουρα μπορώ να οδηγήσω με την αεροτομή έτσι στο πορτοκαλί, όμως θα καθυστερήσω αρκετά την ώρα που ο Θάνος, βλέπετε εδώ, κάνει λίγο λάθος τα εσάκια. Προσπαθώ να δω αν μπορώ να το εκμεταλλευτώ, όμως δεν έχω την καλή έξοδο από την στροφή τώρα λόγω της αεροτομής μου. Δεν ξέρω αν συμφέρει να μπω η αλλαγή ελαστικών. Άμα μπω τώρα η αλλαγή ελαστικών, θα βγω στην τελευταία θέση. Την ώρα που εδώ τρία μονοθέσια βγήκαν εκτός, είχαν επαφή και κερδίζουμε πως τρεις θέσεις αυτή τη στιγμή. Την ώρα που είμαι κολλημένος πίσω από τον Θάνος και προσπαθώ να τον φτάσω. Ο Θάνος που έχει και ένα drive-thru penalty, μάλλον λίγο πριν περάσει την γραμμή τερματισμού μετά το safety car, ακούμπησε πάνω στην Williams και έτσι πήρε ένα drive-thru. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει γίνει. Μπορεί να είναι αυτό που πήρε το drive-thru, δεν μπορώ να καταλάβω. Σήμερα το παιχνίδι συμπεριφέρεται πάρα πολύ περίεργα. Την ώρα που εγώ έχω 8 δευτερόλεπτα ποινή, γιατί όταν ακουμπήσαμε πριν υπό το safety car με τον Θάνος,
πήρα τα 5 δευτερόλεπτα. Εδώ βλέπετε, προσπαθούσαν οι δύο οδηγοί να μπουν στο pit lane, μπερδεύτηκαν πάρα πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει σήμερα με όλους αυτούς τους οδηγούς. Εγώ πλέον έχω ανεβεί στην τέταρτη θέση και θα προσπαθήσω να πάω μέχρι το τέλος με την αεροτομή έτσι και να δούμε αν θα μπορέσω να έχω ένα ανταγωνιστικό επίπεδο. Μπροστά μας είναι ο Καραφουλίδης με σκληρά ελαστικά. Αυτός μάλλον θα πάει μέχρι το τέλος. Ευελπιστώ ότι παρόλο που έχω σπασμένη αεροτομή θα μπορέσω να το φτάσω. Και στον 22ο γύρο εδώ όλα τελειώνουν για αυτό τον αγώνα, γιατί κάτι έχει συμβεί με το παιχνίδι και κάπου εδώ σηκώνουμε κόκκινη σημαία και θα εγκαταλείψουμε από αυτό τον αγώνα και θα κάνουμε μια δεύτερη επανεκκίνηση σε έναν δεύτερο αγώνα και ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε πολύ καλύτερα σε αυτό το δεύτερο αγώνα. Δεν θα έχουμε προβλήματα με το παιχνίδι αλλά και δεν θα μαζέψω τις τόσες ποινές που έχω μαζέψει μέχρι τώρα. Πάμε σιγά σιγά στη δεύτερη εγκίνηση. Και είμαστε στην εγκίνηση για τον δεύτερο αγώνα που θα ξεκινήσω από την τρίτη θέση με 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνω τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκινήσαμε πολύ καλύτερα από το σκοτεινό και τον AC4 το win. Και τώρα είμαι ανάμεσα από αυτούς τους δύο την ώρα που ο σκοτεινός πατάει εκτός στα χόρτα και βγαίνει εκτός και μένει πάρα πολύ πίσω. Και εγώ στην πρώτη στροφή θα έχω την εξωτερική γραμμή. Φρενάρω πάρα πολύ αργά για να μπορέσω να κρατηθώ μπροστά από τον οδηγό της McLaren. Προσπάθησε να κάνει το switchback, αλλά έτσι όπως είχα τοποθετήσει το μονοθέσιό μου, κατάφερα να κρατήσω την πρώτη θέση. Τώρα αυτός θα προσπαθήσει να κάνει την επίθεση ξανά στην επόμενη στροφή. Γαλάζω την γραμμή για να έχω την εσωτερική στην επόμενη στροφή. Αυτός από τα δεξιά θα προσπαθήσει να κάνει την κίνηση. Να δούμε εδώ, φρενάρω πάρα πολύ αργά και ξανά τοποθετήσω πάρα πολύ ωραία το μονοθέσιό μου ώστε να μην ανοίξω τη γραμμή μου καθόλου, να μην τον αφήσω να χωθεί. Είπα ότι και εγώ θα παίξω λίγο βρώμικα σε αυτό τον πρώτο γύρο ώστε να τον αφήσω πίσω μου και βλέπετε έκανε ένα μικρό λαθάκι και αυτό μου δίνει εμένα την ευκαιρία να πάρω μια ανάσα. Θέλω να απομακρυνθώ πάνω από ένα δευτερόλεπτο από αυτόν ώστε να καταφέρω να φύγω και να μην έχει το DRS την ώρα που πολλοί οδηγοί έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω όπως βλέπετε. Πάνω από 3 δευτερόλεπτα είναι ο τρίτος οδηγός. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για εμένα. Αν καταφέρω να ξεφύγω και από τον οδηγό της McLaren θα είναι πολύ καλό πράγμα για εμένα σε αυτόν τον αγώνα να καταφέρω να τον οδηγήσω και να δούμε πώς θα πάει μέχρι το τέλος. Σίγουρα ακόμα έχουμε 27 γύρους, έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας, έχουμε στην ουσία το μισό αγώνα που μας είχε μείνει από το προηγούμενο, αλλά τώρα οδηγάω την κούρσα, δεν έχω κάποια ποινή, έχουμε φρέσκα ελαστικά και έχω ολόκληρη την αεροτομή. Για την ώρα κρατιέμαι μπροστά από τον AC4 The Win που είναι με τη McLaren πίσω μου. Προσπαθεί να με πλησιάσει εδώ. Σίγουρα χρησιμοποιώ πάρα πολύ ERS, αλλά χρησιμοποιώ και εγώ γιατί δεν έχω σκοπό να τον αφήσω να με πλησιάσει στην πρώτη στροφή. Είδαμε στην πρώτη εγκίνηση, στον πρώτο αγώνα, πόσο έκλεινε τη γραμμή στις στροφές. Δεν άφηνε το χώρο ενώ ήμουν εκεί χωμένος. Και έτσι αποφάσισα ότι αυτή τη φορά θα παίξω λίγο πιο βρώμικα και τώρα θα κάνω πάρα πολύ σκληρή άμυνα και θα προσπαθήσω να απομακρυνθώ όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πάρα πολύ καλά αυτό. Οδηγάω την κούρσα. Ξεκίνησα από την τρίτη θέση γιατί κρατήθηκαν οι μετρήσεις από τη στιγμή που κάναμε όλη η εγκατάλειψη στον πρώτο αγώνα. Σίγουρα νομίζω ήμουνα λίγο πιο πίσω ή πέμπτη ή έκτη θέση, αλλά αυτή τη στιγμή δεν με νοιάζει. Ξεκίνησα στην τρίτη θέση. Πάλι είχα μια φοβερή εγκίνηση εκεί. Ο σκοτεινός με την Αλφα Ρωμαίο, ο πρώην teammate μου στον προηγούμενο αγώνα, πάτησε εκτός την εγκίνηση και έμεινε πολύ πίσω. Τώρα δεν ξέρω, ίσως προσπάθησε να με αφήσει να τον προσπεράσω, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει, εμένα όμως με ευνόησε. Αν με άφησε να τον προσπεράσω σίγουρα τον ευχαριστώ γιατί με άφησε να περάσω την πρώτη θέση την ώρα που βλέπουμε ότι ο οδηγός της McLaren πίσω μου είχε έξοδο, είχε τέτα και στην έξοδο από τα εσάκια και τώρα έχει μείνει πάρα πολύ πίσω την ώρα που εγώ έχω απομακρυνθεί από τον δεύτερο οδηγό πλέον, τον Θάνος, 5 δευτερόλεπτα και όλα δείχνουν πάρα πολύ καλά σε αυτόν τον αγώνα. Και όχι απλά δείχνουν πάρα πολύ καλά τα πράγματα σε αυτόν τον αγώνα. Μέχρι τον 13ο γύρο δεν είχα πίεση από κανέναν. Βλέπετε, δεύτερος πίσω μου είναι ο Coco Racing που δεν έχει κάνει pit stop. Είναι στα 26 δευτερόλεπτα απόσταση από εμένα. Νομίζω ο Θάνος τώρα θα ξαναπεράσει στην δεύτερη θέση και θα είμαστε πάλι περίπου σε αυτή την απόσταση στα 26-24 κάπου εκεί. Και βλέπετε, οδηγάω την κούρσα στην Ιταλία με πάρα πολύ άνεση. Και τώρα δεν νομίζω ότι κάτι μπορεί να μου χαλάσει αυτό τον αγώνα. Και όμως κάτι μπορεί να μου χαλάσει αυτό τον αγώνα και βλέπετε στον 24ο γύρο έχουμε safety car. Είμαι 21 δευτερόλεπτα μπροστά από τον AC4 The Win, τον Jacek και τον Coco Racing που
Είναι οι τρεις οδηγοί επόμενοι πίσω από εμένα. Εγώ θα μπω τώρα για αλλαγή ελαστικών, να βάλω φρέσκα μαλακά ελαστικά, μιας και έχω αυτή την απόσταση. Δεν ξέρω, λογικά θα κάνουν και αυτή την ίδια κίνηση, μιας και θα μαζευτούμε όλοι πίσω από το safety car. Αυτοί έχουν και ποινές και γι' αυτό και με παίρνει να πάρω αυτό το ρίσκο. Είναι πολύ ωριακά για να βγω μπροστά τους στο pit lane. Γιατί το ένα pit stop νομίζω σε αυτή την πίστα διαρκεί περίπου γύρω στα 23 δευτερόλεπτα. Θα είναι ωριακά, όμως θα έχω φρέσκα ελαστικά αν τύχει και δεν μπουν αυτοί για αλλαγή ελαστικών. Που το βλέπουμε ότι δεν κάνουν κίνηση να μπουν για την αλλαγή ελαστικών. Και τώρα θα περάσουν αυτοί μπροστά από εμένα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν και οι τρεις. Να δούμε τώρα, περνάει ο οδηγός της McLaren. Θα δούμε αν θα περάσει και ο Jay Sack. Περνάει και ο Jay Sack και τώρα είμαι στην έξοδο από το pit lane και περνάει και ο Coco Racing και τώρα είμαι εγώ στην τέταρτη θέση. Επικίνδυνο αυτό που κάνω τώρα, όμως έχουν τις ποινές τους και αν δεν πάρω εγώ κάποια ποινή θα τερματίσω στην πρώτη θέση. Και τώρα φτάνουμε στον 25ο γύρο στο τέλος. Τελειώνει το safety car, πάρα πολύ γρήγορα έχει τελειώσει το safety car. Προσπαθώ να ζεστάνω τα δικά μου ελαστικά, να έχουμε καλή εγκίνηση και θα κολλήσω πίσω από αυτούς τους οδηγούς που έχουν πάρα πολύ φθαρμένα ελαστικά. Σίγουρα δεν θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν μαζί μου, αλλά δεν θέλω να πιέσω πάρα πολύ γιατί αν παίρνω και εγώ κάποια ποινή θα τερματίσω στην τέταρτη θέση. Θα περιμένω να δω αν θα κάνουν κάποιο λάθος αυτοί. Προσπαθώ εδώ να τους πλησιάσω στην μεγάλη ευθεία. Βλέπετε ότι ο Coco Racing είναι κολλημένος πίσω από τον Jay Sack. Αυτό συγκλίνει προς τα δεξιά, θα το αφήσει την εξωτερική γραμμή στην πρώτη στροφή. Θα βουτήξει εδώ στα φρένα ο Coco Racing, προσπαθεί, έχει την εξωτερική γραμμή στην επόμενη στροφή. Έχει την ιστορική, ακουμπήσανε λίγο οι δύο οδηγοί. Ο Jay Sack τον σπρώχνει τον Coco Racing εκτός εκεί. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που έχει κάνει, πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το πράγμα που έχει κάνει. Έσυψε το τιμόνι προς τα αριστερά και τον έσπρωξε εκτός. Και τώρα εγώ είμαι στην τρίτη θέση. Σίγουρα δεν με ενδιαφέρει να τους προσπεράσω αυτούς τους οδηγούς. Εδώ φρέναρε πάρα πολύ νωρίς ο Jay Sack επειδή έχει πάρα πολύ φθαρμένα ελαστικά και θα είναι δύσκολο για εμένα να προβλέψω πού θα φρενάρει. Εγώ μπορώ να φρενάρω πολύ πιο αργά από αυτόν με φρέσκα και πιο γρήγορα ελαστικά που έχουν καλύτερη πρόσφυση. Να δούμε εδώ στην μεγάλη, δεύτερη μεγάλη ευθεία της πίστας. Είμαι κολλημένος πίσω από τον Jay Sack, χρησιμοποιώ πάρα πολύ ARS. Αρχίζω και το πλησιάζω. Αυτό συγκλίνει προς τα αριστερά. Εγώ από τα δεξιά θα πρέπει να κάνω την κίνησή μου. Τώρα προσπερνάω πάρα πολύ άνετα. Υποχωρεί κιόλας. Δεν έδωσε κάποια μάχη γιατί ήξερε ότι δεν υπάρχει νόημα να δώσει μάχη μαζί μου. Το προσπερνάω και τώρα επόμενος μπροστά μου είναι ο OIC 4 The Win, ο οδηγός της McLaren που είχαμε τόσα θέματα στον πρώτο αγώνα. Βλέπετε ότι έχει ποινή 6 δευτερολέπτων. Δεν έχει νόημα να τον προσπεράσω, όμως για το γόητρο θέλω να τον φτάσω, να τον προσπεράσω μέσα στην πίστα και να τερματίσω μπροστά του. Φτάνουμε τώρα στον τελευταίο γύρο. Αρχίζω και τον πλησιάζω, εννοείται, με τα πιο φρέσκα ελαστικά. Χρησιμοποιώ και πάρα πολύ ARS στη μεγάλη ευθεία. Αρχίζω και τον πλησιάζω τώρα. Σίγουρα έχω μπει και στο slipstream και τον πλησιάζω πολύ πιο εύκολα. Στην πρώτη στροφή, εδώ που θα φρενάρω πολύ πιο αργά από αυτόν, θα τον πλησιάσω ακόμα περισσότερο. Θα έχω καλύτερη πρόσφυση μέσα στο εσάκι. Αυτός βλέπετε ότι είχε ένα γκλειστρηματάκι στην έξοδο και τώρα μου δίνει την ευκαιρία εμένα από τα αριστερά να προσπαθήσω να κάνω την κίνηση. Πρέπει να είμαι και προσεκτικός. Είμαστε ρόδα με ρόδα. Θα έχω την ιστορική στην επόμενη στροφή αν καταφέρω να φρενάρω πιο αργά από αυτόν. Προσπαθώ να κρατήσω την θέση μου εδώ. Φρενάρω πολύ πιο αργά από αυτόν. Το αφήνω το χώρο και αυτή τη φορά δεν έκοψε τον δρόμο. Βλέπετε, έκανε το switchback από τα δεξιά. Τώρα θα προσπαθήσω να το προσπεράσω. Έχω την εσωτερική στην επόμενη στροφή. Φρενάρω πιο αργά από αυτόν. Τον ανάγκασα εκεί λίγο να ανοίξει τη γραμμή. Το έπαιξα λίγο βρώμικα, αλλά έπρεπε να το κάνω για να τον προσπεράσω. Και έχω περάσει τώρα στην πρώτη θέση, στον τελευταίο γύρο. Καθαρά πλέον, χωρίς να με νοιάζει τι ποινές έχουν οι οδηγοί που βρίσκονται μπροστά μου. Και βλέπετε ότι έχουμε φτάσει και έναν οδηγό που θα τον ρίξουμε γύρω. Είναι ο Ρένος, που είναι με την Ferrari στην 14η θέση. Σίγουρα δεν του πήγε καθόλου καλά ο αγώνας και τώρα θα τον ρίξουμε γύρω. Είμαι κολλημένος πίσω εδώ να πάρω το slipstream, να δούμε αν θα υποχωρήσει εν τέλει και θα με αφήσει να τον προσπεράσω με την πλέ σημαία. Και ναι, εν τέλει έκανε στην άκρη, τον προσπέρασα. Τώρα φτάνουμε στην τελευταία στροφή, την γνωστή στροφή, την παραμπόλικα. Θα βγούμε από την παραμπόλικα και το μόνο που μένει είναι να περάσουμε τη γραμμή τερματισμού και να πάρουμε την πρώτη μας νίκη σε αυτό το online racing που διοργανώνεται από την Automoto News. Η πρώτη μας νίκη και η μία φοβερή νίκη με πάρα πολλά συμβάντα που εμένα προσωπικά με έχουν εξενερώσει πάρα πολύ, ειδικά το πόσο βρώμικες κινήσεις κάνουν κάποιοι οδηγοί. Εμένα δεν μου άρεσαν καθόλου αυτά και ευελπιστώ ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχουν άλλα τέτοια. Δεύτερος τερμάτισε ο GFO Kilbin που είχε από ό,τι φαίνεται λιγότερες ποινές. Τρίτος ο AC4 The Win συμπληρώνει το βάθρο. Από ό,τι φαίνεται ο Jay Sack και ο Coco Racing ειδικά έχει πέσει στην 11η θέση εκεί με την έξοδο. 12η θέση πέφτει όλο και πιο πίσω. Σίγουρα όλα πήγαν στραβά για αυτόν. Μία φορά έξοδο μαζί μου και τώρα στο τέλος μία φορά έξοδο με τον Jay Sack που εκεί ήταν πάρα πολύ βρώμικη η κίνηση που έκανε και τον έσπρωξε.
Γενικά αυτό είναι που δεν μου αρέσει. Βλέπω ότι καμιά φορά κάποιος προσπαθεί να προσπεράσει, δεν αφήνουν χώρο, σε σπρώχνουν. Είναι κάτι που εμένα με ξενερώνει πάρα πολύ. Ειδικά όταν βλέπεις ότι κάποιος είναι πιο γρήγορος από εσένα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να θες να του χαλάσεις τον αγώνα, μόνο και μόνο επειδή δεν χωνεύεις την ιδέα να σε προσπεράσει κάποιος. Δεν έχει σημασία, εγώ πήρα την νίκη σήμερα και βλέπετε εδώ την τελική κατάταξη. Κατάφερα να τερματίσω και τον αγώνα χωρίς ποινή και αυτό εμένα με χαροποιεί πάρα πολύ. Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Το επόμενο φιλικό αγώνα που θα έχουμε θα είναι στην Ιαπωνία, στην Σουζούκα. Επίσης μην ξεχάσετε να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου αν σας άρεσε αυτός ο αγώνας. Κάντε και μια εγγραφή στο Automoto News. Και εμείς τώρα θα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix, που θα είναι το Grand Prix της Ιαπωνίας. Και μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!